Λοιπόν, μαζί μας στο στούντιο απόψε είναι ο κύριος Μανώλης Χερέτης, επανεκλεγής δημοτικός σύμβουλος, με την παράταξη Ηράκλειο 375. Κύριε Χερέτη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Εγώ απλώς θέλω να διευκρινίσω για ακόμη μία φορά ότι δεν φιλοξενούμε δημοτικούς συμβούλους της παράταξης του κυρίου Λαμπρινού. Οι ίδιοι μας είπαν ότι κατ' εντολήν του Δημάρχου δεν υπάρχει μία τακτική, μάλλον δεν ξέρω πώς αλλιώς να το θέσω, να μην βγαίνουν εν πάση περιπτώσει στο δικό μας μέσο αυτή την εβδομάδα, για αυτή την εβδομάδα, γιατί τις προηγούμενες τους είδαμε. Yeah. Λοιπόν, θέλω όμως, επειδή ανήκατε στην παράταξη αυτή και πλέον έχετε περάσει στην ομάδα του κυρίου Κουράκη, να μου κάνετε ένα σχόλιο γι' αυτό. Και εγώ θα ήθελα να έχω σήμερα έναν από την παράταξη της Δημοτικής Αρχής. Νομίζω ότι οι πολίτες οφείλουν να ενημερωθούν. Αυτούς αφορούν τα προβλήματα, αυτούς καλούμαστε εμείς να υπηρετήσουμε. Εγώ τουλάχιστον αυτό θέλω να κάνω, αυτό έκανα και την προηγούμενη μου θητεία. Θεωρώ ότι δεν είναι το καλύτερο να αποκλείς μέσα ενημέρωσης, αλλά νομίζω ότι αυτό ήταν ένα συνολικό από την αρχή της θητείας της Δημοτικής Αρχής, είχε υιοθετήσει μια τέτοια γραμμή. Να βάζουμε σύνορα στα πάντα. Η καλή δημοτική παράταξη, η κακή δημοτική παράταξη. Ο καλός βουλευτής, ο κακός βουλευτής. Η καλή δημοτική σύμβουλη, η κακή δημοτική σύμβουλη, τα καλά μέσα ενημέρωση, τα κακά μέσα ενημέρωση. Νομίζω είχε υιοθετηθεί από πολύ νωρίς σαν φιλοσοφία. Και από ό,τι βλέπω δεν συνεχίζει, εξακολουθεί. Θεωρώ ότι δύο μέρες πριν τις εκλογές έχει κριθεί σε μεγάλο βαθμό η εκλογή των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων. Έχουν βγει τα ποσοστά των παρατάξεων. Πάμε να εκλέξουμε δήμαρχο. Θα έπρεπε να υπάρχει διάλογος. Το οφείλουμε στους δημότες. Οι δημότες πρέπει να έχουν ενημέρωση, πρέπει να ακούσουν όλες τις φωνές και όχι με αυτόν τον τρόπο να αποκλείουμε. Για ποιο λόγο? Είναι δικαίωμα στη δημοκρατία. Είναι δικαίωμα του πολίτη να ενημερωθεί. Δεν συμφωνώ με αυτή τη λογική. Θα ήθελα πάρα πολύ, θα ευχόμουν να είχα απέναντί μου σήμερα κάποιον από την παράταξη της Δημοτικής Αρχής και να εκθέταμε τα επιχειρήματά μας για να μας ακούσουν οι δημότες. Είναι πραγματικά πολύ κρίμα. Εν πάση περιπτώσει, Κυριακή κοντή γιορτή. Όλοι έτσι κι αλλιώς θα κριθούν από τον κόσμο. Θέλω λίγο να πάμε και στο πρώτο θέμα το οποίο είχαμε σήμερα και αφορά έτσι τον, πώς θα τον πω, προεκλογικό πυρετό εργασιών. Είδαμε έργα τα οποία είχαν κολλήσει εδώ και μήνες ή και χρόνια να προχωρούν ξαφνικά. Είναι αδύνατη η εντύπωση ότι προχωρούν λίγα 24 ώρα πριν τις κάλπες. Δεν είδα το ρεπορτάζ, αλλά είδα, επειδή κινιέμαι στην πόλη και λόγω γενικότερα είμαι μέσα στην κοινωνία, κινιέμαι. Είδα σήμερα διάφορα συνεργεία σε διάφορα μέρη. Καλό είναι να γίνεται, και αστειευόμενος κάποιος φίλος σε μια παρέα μου είπε: πες στον Κουράκη, αν μπορεί να δώσει παράταση στις εκλογές μια εβδομάδα, να φτιαχτεί η πόλη. Να φτιαχτεί η πόλη. Δεν έχω να κάνω κάποιο άλλο σχόλιο πάνω σε αυτό. Τώρα, κατά τη γνώμη σας, τι είναι αυτό που θα κρίνει την αναμέτρηση Κουράκη Λαμπρινού? Γιατί την Κυριακή ψηφίζουμε για δήμαρχο. Ψηφίζουμε δήμαρχο. Ξεκάθαρα. Ψηφίζουμε δήμαρχο, έχουμε σύγκριση αυτή τη στιγμή. Έχουμε έναν δήμαρχο, έναν υποψήφιο δήμαρχο, τον Γιάννη τον Κουράκη. Τον έχουμε ζήσει όλοι οι δημότες του Ηρακλείου. Έχουμε δει αν είναι αποτελεσματικός, αν είναι διεκδικητικός, αν μπορεί να σχεδιάσει, αν μπορεί να παράξει, αν μπορεί να πάει το Δήμο μπροστά. Το έχει κάνει στο παρελθόν. Και έχουμε και υποψήφιο δήμαρχο, τον σημερινό δήμαρχο, τον Βασίλη τον Λαμπρινό, ο οποίος νομίζω ότι την πενταετή θητεία, ήταν η μεγαλύτερη θητεία που έχει υπάρξει στην αυτοδιοίκηση, δεν κατάφερε να παράξει αυτά που θα έπρεπε. Ενώ είχε μια καλή δημοτική ομάδα σε γενικές γραμμές, ενώ είχε μια καλή αντιπολίτευση απέναντί του, επειδή ήμουν μέσα και το ζούσα, και η αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και οι άλλες παρατάξεις, οι οποίες μάλιστα προέρχονται και από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους από μένα, αλλά τολμώ να πω ότι ήταν θετική η παρουσία του στο Δημοτικό Συμβούλιο και παρόλα αυτά δεν κατάφερε να ενώσει, να παράξει, να δημιουργήσει συνθήκες συνεργασίας και συνένεσης. Ο Κουράκης, εν αντιθέσει, έχει αυτές τις δυνατότητες. Το έχει δείξει και σε περιόδους που είχε μεγάλες πλειοψηφίες, ότι ήταν ο άνθρωπος που συνέθετε, ο άνθρωπος που δημιουργούσε πάντα συνθήκες συνεργασίας και ο άνθρωπος που δεν ασχολιόταν παρά μόνο με την παραγωγή έργου και όχι με ίντριγκες και άλλα πράγματα που δυστυχώς βλέπουμε τα τελευταία χρόνια. Επομένως, για εσάς, είναι η Δημοτική Αρχή. Παίρνει βαθμολογία κάτω από τη βάση ό,τι αφορά το έργο το οποίο. Κοιτάξτε, δεν μ' αρέσει να μηδενίζω γενικότερα, αλλά σίγουρα θα μπορούσε να έχει παραχθεί πάρα πολύ έργο. Αντιθέτως, σπαταλήθηκε πολύ δύναμη, πολύ ενέργεια σε ίντριγκες, σε πράγματα που δεν θα πρέπει να σπαταλιέται ένας δήμαρχος.
Και αυτό το βλέπουμε και ήταν και κάτι που το είχα επισημάνει προσωπικά. Όταν βλέπεις το μεγάλο μέρος της δημοσιότητας που έχει ένας δήμαρχος και ασχολούνται όχι με την παραγωγή, όχι με τη δράση, αλλά με άλλα θέματα, τότε βλέπεις πού σπαταλιέται η ενέργεια αυτής της ομάδας. Θεωρώ λοιπόν ότι επειδή είναι κρίσιμο το διακύδευμα την Κυριακή, ξεκάθαρα ψηφίζουμε δήμαρχο. Έχουν πάρει τις υποχρεώσεις τους οι άνθρωποι, οι συμπολίτες μας πήγαν, ψήφισαν όπου είχαν την υποχρέωση το σταυρό τους. Τώρα έχουμε υποψήφιο δήμαρχο. Έχουμε μια τετραετή θητεία μπροστά. Δεν μπορεί να παραμείνει στάσιμος ο Δήμος Ηρακλείου. Ο Δήμος Ηρακλείου πρέπει να πάρει αυτό που αξίζει. Ο Δήμος Ηρακλείου πρέπει να πρωτοπορεί. Νομίζω ότι με δήμαρχο το Γιάννη τον Κουράκη μπορεί να πρωτοπορεί, μπορεί να ενώσει. Για την ενότητα λοιπόν και το καλό της πόλης πρέπει να ψηφίσουμε δήμαρχο Γιάννη Κουράκη. Τα σενάρια βέβαια και με βάση την απλή αναλογική για την επόμενη μέρα και πώς θα διαμορφωθεί. Είναι άλλος ένας λόγος που θα ήθελα να πω ότι για να υπάρχει και αρμονία στο Δημοτικό Συμβούλιο νομίζω ότι είναι η πλειοψηφία των εδρών. Είναι στο έχετε Γιάννη κατοχυρώσει Κουράκη. Έτσι κι αλλιώς. Ναι, έχει κατοχυρωθεί. Εδώ τώρα είναι ένα πρόβλημα του εκλογικού νόμου. Ενώ είναι απλή αναλογική, στο δήμαρχο είναι ενισχυμένη αναλογική. Δηλαδή θα πάει ένας δήμαρχος να αναμετρηθεί με διπλάσιους δημοτικούς συμβούλους, με έναν άλλο με λιγότερους. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο θα είναι για κάποιον που δεν έχει την σχετική δύναμη μέσα στο Συμβούλιο. Δεν θα υπάρχει αρμονία αυτή. Είναι άλλο ένα επιχείρημα που πρέπει να καταλάβουν οι πολίτες ότι για μια σωστή λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, δήμαρχος που θα πρέπει να είναι ο Γιάννης Κουράκης και η παράταξη. Δημοτική Αρχή, η παράταξη, η κίνηση, Ηράκλειο 375. Εσείς πάντως εξασφαλίσατε μια σχέση στο νέο δημοτικό σχήμα, όποιο και αν είναι αυτό, το οποίο χαρακτηρίζεται βέβαια από αρκετά ετερόκλητα στοιχεία. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, έτσι, αν το δούμε ανθρωπογεωγραφικά. Είχε θέσει τα όρια ο ίδιος ο επικεφαλής της παράταξης, ο Γιάννης Κουράκης. Είχε πει ότι είμαστε ακομμάτιστη παράταξη, αλλά συμμετέχουμε μέσα άνθρωποι πολιτικοποιημένοι. Mm-hmm. Δεν ζήτησε από κανέναν να καταθέσει πολιτική ταυτότητα. Όλοι διατηρήσαμε, και εγώ είμαι πολιτικοποιημένος και ανήκω σε πολιτικό χώρο. Γνωστό είναι σε όλους, δεν το αποποιήθηκα ποτέ, δεν καταθέτω την κομματική μου ταυτότητα. Όμως η τοπική αυτοδιοίκηση και ιδιαίτερα η πρώτου βαθμού είναι το κατεξοχήν πεδίο συνένεσης και συνεργασίας. Εμείς λοιπόν βρήκαμε τον τρόπο να συνεργαστούμε. Για να ξέρετε και κάτι, όσοι έχουν παραταξιακή συνείδηση μπορούν να συνεργαστούν καλύτερα. Mm-hmm. Οι απολυτίκοι είναι που δεν συνεργάζονται ή που δεν συμβαδίζουν. Εμείς λοιπόν είμαστε μια παράταξη που συνθέτουμε από όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Και έχουμε το όραμα, μπορούμε να διεκδικήσουμε, μπορούμε να υλοποιήσουμε, μπορούμε να σχεδιάσουμε, μπορούμε να πάμε το Δήμο πολύ καλύτερα από ό,τι είναι αυτή τη στιγμή. Κλείνοντας, θα ήθελα να μου πείτε τους προσωπικούς σας στόχους, πώς εσείς θέλετε από την πλευρά σας να προσφέρετε σε ό,τι αφορά. Εγώ έχω δείξει δείγματα γραφής από κάποιες θέσεις που έχω περάσει από το Δήμο Ηρακλείου, αλλά και γενικότερα από την κοινωνική μου προσφορά. Mm-hmm. Ξέρουν οι πολίτες, εμένα το εννοώ, θέλω να υπηρετήσω τους δημότες. Γι' αυτό ζήτησα να εκλεγώ, γι' αυτό ζήτησα από τους δημότες να με εμπιστευτούν. Ζήτησα να με εμπιστευτούν και να τους επιστρέψω την εμπιστοσύνη που θα μου δείξουν στο πολλαπλάσιο. Θα το κάνω. Το ίδιο θα κάνει και η παράταξή μας, το ίδιο θα κάνει και ο Δήμαρχος, ο Γιάννης Κουράκης. Θα επιστρέψει την εμπιστοσύνη αυτή στους δημότες όπως το έχει κάνει στο παρελθόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χερέτη.